Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σκάλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Μια μοναδική συνταγή, μια μοναδική μαρινάδα από το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη για χοιρινές μπριζόλες. Και είμαι σε αδερφή Μαλλιώρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψησταριές Άμπερκιον. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίου γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η μοναδική μαρινάδα που θα ταιριάζει σε όλων των ειδών τις μπριζόλες, τις χοιρινές. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και πολλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια μοναδική μαρινάδα για διάφορες χοιρινές μπριζόλες από διάφορα μέρη του ζώου, μέχρι και από πανσέτα. Είναι πάρα πολύ καλή, είναι εκλεκτή, ταιριάζει σε όλα τα κρέατα. Πολλά λες και υποψιάζομαι ότι είναι πολύ ωραία η μαρινάδα. Μέσα επίσης. Δεν κατάλαβα. Έχουμε τσιπουράκι, εντάξει. Έχω κάνει το κουμάντο, εντάξει. Μέσα στα τσιπουρά θα μένουμε. Για ξεκίνα τα τσιπουρά τώρα. Πάω για τσιπουράκι εγώ, παιδιά. Από εκεί ο κουμιδούλης εδώ πέρα. Τα ξαναλέμε. Λοιπόν, από εκεί θα γίνουμε στο τέλος. Λοιπόν, θα σας πω δύο λόγια για τις μπριζόλες που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μπριζόλες λαιμού. Δύο μπριζόλες και καλή κοπή, χοντρή. Έχουμε πανσέτα και αυτή χοντρή κοπή. Έχουμε κόντρα, χωρίς κόκαλο, είναι χαμηλά. Και έχουμε και μπριζόλα παϊδάκι που είναι με το κόκαλο. Και είναι η μπριζόλα που είναι ακριβώς μετά τη σπαλομπριζόλα προς τα κάτω. Εξαιρετικό κομμάτι κρέατος. Σε αυτά τα διαφορετικά μπριζολάκια θα εφαρμόσουμε την ίδια μαρινάδα και θα δούμε συγκριτικά τις διαφορές μεταξύ αν ταιριάζει σε όλα τα κομμάτια. Είναι μια μοναδική συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, όπως όλες, που φτιάχνουμε. Και θα χρειαστούμε όμως μαρινάρισμα 24ωρο, γκρινιάζει ο Ανδρέας και θα σας δείξω τώρα τα μπαχαρικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη μαρινάδα τα οποία θα τα προετοιμάσουμε σε δύο στάδια. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα ετοιμάσουμε τη μαρινάδα μας που όπως είπα θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα χρησιμοποιήσουμε για 4 κιλά που είναι οι μπριζόλες 6 γραμμάρια πιπέρι πράσινο, είναι πολύ αρωματικό. Θα χρησιμοποιήσουμε 6 γραμμάρια κόλιανδρο και 2 γραμμάρια θρούμπι. Προτιμάμε από όσους καταλάβατε στα χοιρινά το θρούμπι από τη ρίγανη. Είναι πιο ήπιο αρωματικό και δίνει δυνατό άρωμα. Λοιπόν, αυτά θα τα χτυπήσουμε στο ουδί και μετά θα τα παντρέψουμε στη δεύτερη φάση με τα υπόλοιπα. Μείνετε μαζί μας για να δείτε πώς. Λοιπόν, πριν προχωρήσω δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, ότι ο Ανδρέας άναψε φωτιά για να προλάβει να ψήσει τα κουντουσούλια, γιατί αυτά θέλουν πολύ ώρα όπως είπαμε. Και δεύτερον, να σας δώσω και μια συμβουλή. Όταν θα τρώτε κρέατα, να προτιμάτε λαχανικά και φρούτα. Εμείς με αυτά τα κρέατα θα ψήσουμε όλα αυτά τα λαχανικά στη σούβλα και φρούτα για επιδόρπιο. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα. Θα χρειαστούμε για τα 4 κιλά που είναι αυτές οι μπριζόλες 400 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Είναι η εποχή τους τώρα τα πορτοκάλια χειμώνας. 200 ml
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 4 σκελίδες σκόρδο και 4 κουταλιές του γλυκού γεμάτες φυλά από φρέσκο δεντρολίβανο. Και εδώ να σημειώσω πως το δεντρολίβανο και κυρίως το φρέσκο έχει την ιδιότητα να βοηθάει το κρέας να συντηρείται περισσότερο χρόνο στο ψυγείο, στο μαρινάρισμα. Είναι ένα άριστο συντηρητικό δηλαδή του κρέατος. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο μούλτι, σιγά σιγά. Θα προσθέσουμε και 48 γραμμάρια αλάτι, να λιώσει και αυτό εδώ μέσα. Και τα χτυπάμε όλα μαζί, να πολτοποιηθούν τα σκόρδα, το δεντρολίβο και να λιώσει το αλάτι. Είμαστε έτοιμοι, αυτό ακριβώς θέλαμε. Και εδώ μέσα θα ρίξουμε και τα μπαχαρικά. Δεν θα τα χτυπήσουμε όμως. Θα το ανακατέψουμε απλά και με αυτή τη μαρινάδα θα περιχύσουμε ομοιόμορφα τις μπριζόλες μας. Πανσέτες. Φροντίστε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή. Κάντε λίγο μασάζ στην αρχή. Τα κρέατα αυτό βοηθάει λίγο να εισχωρήσει η μαρινάδα στο εσωτερικό. Η μαρινάδα, τα υγρά που έχουμε βάλει, τα έχουμε υπολογίσει να απορροφηθούν σχεδόν όλα μέχρι αύριο. Γιατί όπως είπαμε θα μαρινάρουμε στο ψυγείο για 24 ώρες, αναδεύοντας κάθε φορά 2-3 φορές και περισσότερο, γυρίζοντας από την άλλη πλευρά. Αυτό. Περιμένουμε να ανάψουν τα κάρβουνα και ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα πάμε για τα τσίπουρα. Και μπουρτάκια κοτόπουλο ο Ανδρέας και χοιρινά κοντοσούβλια μαριναρισμένο και αμαριναριστο από όλα τα καλά. Λοιπόν, άντε κέρνα. Αμάμα αυτά τις πολύ ωραίες μαρινάδες. Α, χρειάζονται. Πάμε σε άλλη διάσταση. Ξάλλου έχουμε μπιζεδάκια, τα τσιπουράκια μας, που έχει άναψη εδώ να ψήσει το κατητές. Το κατητές υποβάλλεται. Υποβάλλεται, ναι. Εξάλλου αύριο θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αντίγεια μας. Το αύριο να έρθει γρήγορα στην υγειά μας. Στην υγειά σας, παιδιά. Αύριο δεν έχει τσιπουράκια, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε μπικρίδες. Α, ποιο κάνανε στα κλειφτά. Είναι και σίγουρο, λες. Κοντεύουν εδώ, το κοντοσούλια. Όταν έχουμε πολύ ωραία μαριναρίσματα, πάντα ο Ανδρέας παίρνει τα κουμάντα του για να έχουμε κάτι να περιστρέφεται, για να περάσει ευχάριστα τη βραδιά. Σε λίγο βγαίνουμε και έχουμε την επόμενη μέρα τη συνέχεια με τις μπριζόλες. Καλά ψησίματα σε όλους. Άντε και τα κάρβουνα άναψαν με προσανάματα που βάζουμε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, γρήγορα, εύκολα και χωρίς καπνό. Όταν τα κάρβουνα εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα μπορούμε να σταχτώσουμε,
λίγη στάχτη, γιατί τώρα τις συγκεκριμένες μπριζόλες που θέλουμε να ψήσουμε δεν θέλουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Λοιπόν, τοποθετούμε τη σχάρα και θα ψήσουμε τις διαφορετικές μπριζόλες που θέλουμε. Μία με το παΐδι, μία κόντρα, μία μπριζόλα λαιμού και δύο πανσέτες. Όπως είπαμε, με την ίδια μαρινάδα, διαφορετικές μπριζόλες, περίπου το ίδιο πάχος κάθε μία, εκλεκτό χοιρινό, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και σε λίγο θα κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Λάχανο με περιστροφή, παντζάρια ψητά στη σούβλα, παντζάρια κοντοσούβλη και δίπλα τα κρεατικά μας, μπριζόλες. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι καλό να συνοδεύετε τα ψητά σας κρέατα με ομά ή ψητά λαχανικά. Και για μετά, στο τέλος, θα ψήσουμε και φρούτα για επιδόρπιο, το γλυκό μας. Γυρίζουμε σχετικά γρήγορα την πρώτη φορά. Μαρινάδας, οι μπριζόλες μας έχουν πάρα πολλά υγρά και έτσι δεν φοβούνται και τη δυνατή φωτιά, αλλά καλό είναι να γυρίζουμε αρκετές φορές, γιατί έτσι πετυχαίνουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και εμείς θέλουμε να κάνουμε ψήσιμο σε βάθος, γιατί το χοιρινό πρέπει να το καλοψύνουμε σε θερμοκρασίες 70 με 85 βαθμούς εσωτερικά. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Όταν η ψησταριά σας είναι σε εσωτερικό χώρο, καλό είναι να έχετε έναν ισχυρό απορροφητήρα για να παίρνει τον καπνό. Τώρα εδώ θερμοκρασίας εσωτερικά, εδώ βλέπετε, είμαστε στους 53-54 βαθμούς. Βλέπετε ότι χρειάζεται να κάνουμε συχνά γυρίσματα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να ψηθεί εσωτερικά. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα της περιστροφής. Φέρετε στο μυαλό σας το κουτουσούβλι. Τι γίνεται στο κουτουσούβλι, μικρό ή μεγάλο, έχουμε μια συνεχή περιστροφή, ένα συνεχές γύρισμα. Συνεχίζουμε με τα γυρίσματα. Οι πανσετούλες μας είναι έτοιμες. Θα τις βγάλουμε. Είναι πιο λεπτή η κοπή. Έχουμε μετρήσει και είμαστε πάνω από 70 βαθμούς. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα και λόγω της μαρινάδας, επειδή έχουμε το πορτοκάλι και έχουμε αρκετά ζάχαρα, παρατηρούμε αυτό το καραμέλωμα που γίνεται στη μπριζόλα. Η θερμοκρασία εσωτερικά έχει φτάσει στους 60 βαθμούς. Θα βγάλουμε από 65 μέχρι 70 ή 75 ανάλογα. Προσοχή να μην στεγνώσουν. Βέβαια εδώ είναι μαριναρισμένες για ένα 24ωρο, δεν είναι ζουμερές γιατί έχουν απορροφήσει υγρά και σε λίγο θα δούμε το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με ένα-δύο γυρίσματα και τις βγάζουμε. Ώσπου να ξεκουραστούν τα κρέατά μας για 6-7 λεπτά, έχουμε όλο το χρόνο να ψήσουμε τα φρούτα μας, τα επιδόρπια που λέμε. Παχλάδι και μήλο. Αυτά ψήνονται πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό τα βάζουμε τελευταία και τα τρώμε και τελευταία. Τι κάνεις, τόση ώρα περιμένω. Περίμενε. Α, το. Ρίξουμε λίγο γονατάκι εδώ.
ρίξω μετά τα υπόλοιπα. Έτσι. Αφού είχαμε την αναμονή, ήταν πάνω από 6-7 λεπτά, γιατί περιμένουν να μπουν και τα υπόλοιπα. Και τώρα έχουμε εδώ πέρα τις διάφορες μπριζόλες. Από πού θες να ξεκινήσουμε, άτι, πες. Πανσέτα, από αυτή που είναι μπροστά σου. Μην κάνεις και βόλτες. Λοιπόν, αυτή είναι λαιμού. Θα πάρουμε από ένα κομματάκι να δοκιμάσουμε. Καλοψημένη. Πεντανόστιμη. Και μαλακή όπως είναι πάντα η μπριζόλα λαιμού. Κόπα. Και ωραίο άρωμα. Σπάει η μαρινάδα. Να κόψουμε και λίγο από κόντρα. Δεν μείνει, έχουμε ένα κόκκαλο μόνο. Ας το πάρω εσύ. Κόντρα. Ζουμερό φαίνεται και αυτό. Τρυφερό. Πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα τόσο τρυφερό για κόντρα. Μέχρι στιγμής μου άρεσε εδώ. Άρεσε η παρσέτα την τελευταία. Ναι. Θα δοκιμάσουμε αυτή που είναι με το κόκαλο. Να πάρουμε και λίγο κομμάτι της μπριζόλας εδώ που λέμε. Αλλά το μάτι φαίνεται, με το μάτι ότι είναι το μαλακό. Λοιπόν, βέβαια, εδώ πέρα, όλη η μαγιά είναι αυτή εδώ, το κόκαλο. Θα δώσουμε μάχη μετά. Θα μοιράσω. Βέβαια, έχουμε ψήσει άλλες τόσες και οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Το όπλο. Και η γεύση και μαλακό. Βασικά είναι το αγαπημένο μου κομμάτι αυτό. Είναι η μπριζόλα με το παϊδάκι που είναι ακριβώς, ξεκινάει ακριβώς κάτω από τη σπάλα. Και όπως είπαμε όλα τα λεφτά είναι εδώ. Και η πανσέτα μας. Αρσέτα από εκεί λίγο είναι κάτι διαφορετικό. Σταθερή αξία. Πάντως, αυτή η μοναδική μαρινάδα του φίλου μας του Γιώργου πάει σε όλα τα κομμάτια. Μπράβο, ναι. Ναι. Και τώρα, να πιούμε μια γουλιά κρασί πρώτα. Ε? Να πιούμε μια γουλιά κρασί πρώτα να... Να πιούμε. Του κόκκαλου, εντάξει. Εσύ αυτό είσαι τόσο τσίπουρο. Είπαμε το κουκαλάκι. Σαν μεγαλύτερος, πάρε το μικρότερο. Αφού μόνο το σκεφτώ. Καλά, είπαμε όλα τα λεφτά. Βάβα. Άντε, γεια μας. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά σου, παιδιά. Στην υγειά σου, παιδιά. Και το κρασάκι βάλσαμε. Κάτι άλλο. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω εδώ πέρα. Τότε που είχα καθαρά τα χέρια. Το λάχανο έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ μαλακό. Εμείς βάζουμε αλάτι. Είχαμε βάλει λίγο λαδουλέμονο στο ψήσιμο. Αλλά το κυρίως λαδουλέμονο το βάζουμε τώρα. Εδώ. Έτσι. Και φυσικά έχουμε και το επιδόρπιο για το τέλος. Λίγη κανέλα που έχουμε χτυπήσει στο γουδί και ηλάνης. Χρησιμοποιούμε πάντα κανέλα και ηλάνης και μόνο κανέλα και ηλάνης. Έχει πιο φινό άρωμα και είναι και θεραπευτική. Πω, όμως με στη μύτη. Θέλει υπόλοιπο. Βέβαια αυτό θα το τιμήσουμε στο τέλος, γιατί τώρα αν πάρω ένα κομματάκι από εδώ, τούτος εδώ δεν θα αφήσει τίποτα. Και εγώ δεν θα μπορώ να φάω μετά από το γλυκό.
Αν θα συνεχίσει να μιλάς λίγο ακόμα, πάλι δεν θα βρεις τίποτα. Πολύ ωραίο. Το διάλυσες. Λοιπόν, άντε παιδιά, πάρτε με ζεδάκι. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα.